Ασυνείδητοι με ιδιωτικά σκάφη που ελιμενίζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Μαρίνα του Ρεθύμνου ρηπαίνουν τα νερά, οδηγώντα σε πλήθο καταγγελιών. Βρώμικα νερά πλυντηρίων και τουαλέτα παρελάβουν αναδιαστήματα στη Μαρίνα, με του πολίτε να αντιδρούν ζητώντα την επίλυση του προβλήματο. Σε φωτογραφίε που εξασφάλισε η Κρήτη TV αποτυπώνονται ακόμα και περιττώματα να επιπλέουν στα νερά τη Μαρίνα, προκαλώντα αίσθημα ντροπή και αποτροπιασμού. Δυστυχώ όλοι διατηρούν ένα πλυντή. Δυστυχώ όλε τι τουαλέτε του τι αδειάζουν εντό τη Μαρίνα και υπάρχει σχετικά ένα χάο με ρήπανση γύρω στην περιοχή αυτή. Εσεί έχετε δει με τα ίδια σα τα μάτια αυτά τα λίμματα, σωστά. Ναι, φυσικά τα έχω δει. Φυσικά τα έχω δει αρκετέ φορέ. Όπω βλέπω ότι πολλοί χρησιμοποιούν τα πλυντήριά του και κάνουν τι τις μπουγάδες και τις απλώνουν στον ήλιο. όπω ε, όπως έχω δει πολλές φορές λίματα εν ώρα την οποία βρίσκομαι στο νερό, φυσικά. Και όχι μόνο εγώ, όλοι που είναι αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Το λιμεναρχείο Ρεθύμνου έχει λάβει αρκετέ καταγγελίε σχετικά με αυτή την κατάσταση που χρονίζει πλέον. Όμω τονίζει ότι από τη στιγμή που δεν έχει εντοπιστεί επαυτοφόρο παραβάτη, τα χέρια του είναι ουσιαστικά δεμένα. Ο υπολιμενάρχη Ρεθύμνου δήλωσε χαρακτηριστικά στην Κρήτη TV ότι. Υπάρχουν καταγγελίες για λύματα, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο που έχουμε κατάπλους πολλών ιδιωτικών σκαφών στη Μαρίνα, αλλά και για σκάφη που ελιμενίζονται μόνιμα. Έπειτα από κάθε καταγγελία, το Λιμεναρχείο διεξάγει έρευνα και πηγαίνει στο σημείο, αλλά ουδέποτε έχουμε διαπιστώσει ρήπανση. Ορισμένε φορέ υπάρχει μία μυρωδιά στην περιοχή, αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει την πηγή τη ρήπανση. Εάν δεν βρει την πηγή, δεν μπορεί να βρει και τον υπέτειο. Στην περιοχή υπάρχουν τουαλέτε με κερματοδέκτη για να εξυπηρετήσουν όσα σκάφη ελιμενίζονται, δεν προσφέρονται ωστόσο επιπλέον παροχέ. Καθώ όπω τονίζει το λιμενικό ταμείο, ο χώρο τυπικά δεν είναι μαρίνα, αλλά απλή εγκατάσταση και οι διοκτήτε σκαφών επιβάλλεται να συμμορφώνονται με τι νόμιμε οδηγίε. Πρέπει να υπάρχει ένα αλφα πρωτόκολλο, το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι των σκαφών και να μην υπάρχει αυτή η αισιοδοσία. Παλι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τουαλέτε με κέρματα στο βόρειο τμήμα τη Μαρίνα και μία τουαλέτα στο νότιο τμήμα τη Μαρίνα με κερματοδέχτη. Τίποτα άλλο. Η Διεύθυνση του Λιμενικού Ταμείου κάνει λόγο για ασέβεια. Καθώ, όπω δηλώνει, τα περιστατικά αφορούν κυρίω επισκέπτε τη πόλη και παράλληλα επισημαίνει πω ενώ όλα τα σκάφη τηρούν τι νόμιμε διαδικασίε και την κατάθεση εγγράφων όπω υποχρεούνται, παρόλα αυτά απαιτούν τα λύματά του στα νερά τη Μαρίνα από ασυνειδησία. Παράλληλα, η ανησυχία των πολιτών εντείνεται, καθώ αυτή η τραγική εικόνα επιφυλάσσει άμεσε συνέπειε και για το περιβάλλον. Ειδικά τα λίμματα τα οποία πέφτουν από πλυντήρια και από αυτά που δεν είναι μη διασπόμενα, φυσικά έχουν τεράστιε συνέπειε. Μήπω μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν γνωρίζω ποιο είναι αρμόδιο ή ποιο θα επιμεληθεί του θέματο. Αλλά είναι κάτι το οποίο εν έτη 2023 είναι ανήκουστο.